Κατά την ομιλία του στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο βουλευτής Καρδίτσας, κ. Σπύρος Τελιαδούρος, υποστηρίζει πως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκπαίδευσης, αντίθετα δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες. Όπως εκτιμά ο κ. Τελιαδούρος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αγνοεί το σύνολο των μέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και του έργου τους, ενώ παράλληλα είναι κοινωνικά άδικο, αφού για παράδειγμα καταργεί τη δυνατότητα διορισμού των πολυτέκνων. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνει τους στόχους που διακηρύσει. Θα ήθελα αρχικά να επισημάνω ότι πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου δεν προηγήθηκε η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς της εκπαίδευσης. Το σχέδιο δεν κοινοποιήθηκε καν στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Με τον τρόπο όμως αυτό ευνηδιάστηκε και αναστατώθηκε ο χώρος της εκπαίδευσης και δεν έγινε ο απαραίτητος για τόσο κρίσιμα θέματα διάλογος. Και ο διάλογος μόνο καλό μπορεί να φέρει. Το νομοσχέδιο αγνοεί το σύνολο των μέτρων που είναι αναγκαία για τη στήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Δηλαδή, δεν προβλέπει για καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την επιστημονική και εργασιακή αναβάθμισή τους.